Λοιπόν, γεια σας. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Αυτό το οποίο είναι η ομιλία μου είναι η δύναμη του ανθρώπου να περιόριστη. Θα την κάνουμε λίγο πιο διαδραστική, γιατί δεν μ' αρέσει έτσι να μιλάω συνέχεια. Να πω ότι αυτή τη φράση την ακούμε πολύ συχνά γύρω μας. Εγώ προέρχομαι από ένα χώρο που είναι ο χώρος της αναπηρίας. Είμαι 32 χρόνια εθελόντρια σε ένα πολύ δύσκολο χώρο που είναι ο χώρος τυφλότητας. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φράση την ακούμε συνέχεια γύρω μας. Πάντα πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλη δύναμη. Αλλά πάντα βλέπουμε ότι υπάρχει απεριόριστη δύναμη, η οποία είναι η κινητήρια δύναμη για να μπορέσει κανείς να ανταπεξέλθει τα πάντα. Ο χώρος ιδιαίτερα της αναπηρίας, ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα που ζούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολος, γιατί δεν είναι τόσο τα προβλήματα που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτήν την κατηγορία, αλλά το κυριότερο είναι το πώς λειτουργούμε εμείς οι υγιείς εντός εισαγωγικών. Και αυτό διότι εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι θα είμαστε πάντα. Κανείς δεν γνωρίζει σε λεπτομέρειες, η χώρα αυτή δεν έχει δυστυχώς παιδεία και δυστυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι που να δώσουν να καταλάβουν, ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και τη μαθητική κοινότητα, ότι τα πάντα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι οργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν και έχουν ξεκινήσει τη δράση τους από το 1930, είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν όλη αυτή την διαφορετικότητα και να μπορέσουν να πείσουν ότι πραγματικά υπάρχει δύναμη μέσα μας για να καταφέρουμε πραγματικά τα πάντα. Και έτσι θα σας πάω λιγάκι σε κάτι πολύ ευχάριστο, να ξεκινήσω από εκεί, ότι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που ξεκίνησε αμέσως μετά τον πόλεμο, που είναι ο Φάρος Τυφλών, ξεκίνησε το Μουσείο Αφής. Το Μουσείο Αφής είναι ένα μουσείο το οποίο στη χώρα μας δεν επιτρέπεται πουθενά να αγγίξεις τίποτα. Απαγορεύεται ρητά σε οποιοδήποτε χώρο πολιτισμού να αγγίξεις ό,τι υπάρχει, έστω και αν βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο και να είναι μέσα στο καυσαέριο και μέσα στην βρώμα. Παρόλα αυτά απαγορεύεται. Έτσι λοιπόν το 1984 αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μουσείο αφής για να μπορέσουν τα άτομα τα οποία δεν έβλεπαν να αγγίζουν τον πολιτισμό και να καταλαβαίνουν με την αφή τους πραγματικά το τι σημαίνει αυτός ο πολιτισμός. Όμως όταν προχώρησαν τα χρόνια είδαμε ότι δεν θα έπρεπε να είναι ο στόχος αυτός του μουσείου αφής. Θα έπρεπε να είναι ο στόχος να πάμε να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά και να δώσουμε στα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι οι αισθήσεις μας είναι πάρα πολύ δυνατές και όταν μας λείπει μία, αρχίζουμε και μεγαλώνει κάποια άλλη και κάποιες άλλες. Έτσι λοιπόν από το 2004, από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αν γυρίσουμε πίσω θα δούμε ότι εκείνη η εποχή η Αθήνα ήταν σε μία πολύ μεγάλη δράση, υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε χρήμα που έρε, ήταν μια άλλη εικόνα. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το μουσείο να κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα πλέον σε βλέποντα παιδιά. Σήμερα έχουμε γύρω στα 7.500 παιδιά στο Μουσείο Αφής, που έρχονται σε καθημερινή βάση 2 και 3 τάξεις και μπαίνουν και κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μουσείο έχει αντίγραφα, πιστά αντίγραφα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, που πραγματικά είναι ακριβώς όπως είναι τα πρωτότυπα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουν το μάρμαρο ή δεν έχουν το μέταλλο. Έχουν γύψο τα περισσότερα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά τους δίνεται η δυνατότητα να μπουν στη διαδικασία, να κλείσουν τα μάτια τους, να μπορέσουν να αυτοσυγκεντρωθούν και να μπορέσουν να ανακαλύψουν τι σημαίνει κλείνω τα μάτια μου, μπορούν αυτά τα χέρια που εσείς και εγώ δεν έχουμε καθόλου αφή να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται πράγματα. Και γι' αυτό σας έχω φέρει μπαστούνια και μάσκες για να μπορέσετε να δείτε ακριβώς αυτό το συνέστημα που αμέσως λέμε όχι δεν μπορώ, όχι δεν θέλω να το κάνω και όταν μπούμε στη διαδικασία προσαρμοζόμαστε και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτό είναι το πολύ ευχάριστο κομμάτι που είναι η τέχνη, είναι ο πολιτισμός,
Τώρα κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα η στέγη γραμμάτων και τεχνών που προέρχεται από την Αγγλία, δοκιμάστηκε στην Αγγλία και είναι ο χορός με τα άτομα με αναπηρίες και μεικτά προγράμματα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναπηρία, άνθρωποι σε καρότσια, άνθρωποι με προβλήματα όρασης, όλοι μαζί μπορούν και κάνουν ένα σύνολο και θα βγει στο 2015 να γίνει μεγάλη παράσταση στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δυνατό και πολύ καλό για τα άτομα με αναπηρία να μπορείς να τους δίνεις τις δυνατότητες, να μπορέσουν να καταλάβουν τη δύναμή τους, γιατί έχουν απεριόριστη δύναμη μέσα τους, για να μπορέσουν να βγάλουν όλα αυτά τα οποία είναι καταπιεσμένα και τα οποία δεν μπορούν υπό νορμάλ συνθήκες να τα βγάλουν. Τα σχολεία μας είναι απίστευτα αρνητικά για να τους δώσουν αυτή την εκφραστικότητα. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν οι οργανισμοί να μπορέσουν να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη στην καθημερινότητα. Ο στόχος όλων των φορέων είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, το μουσείο μας δίνει αυτή την ευχαρίστηση ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να διδάξουμε πράγματα και βεβαίως να ευαισθητοποιήσουμε μια κοινωνία πολιτών που θα είναι οι πολίτες της μελλοντικής Ελλάδος που το έχουμε ανάγκη. Και το βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία πέρασαν από το Μουσείο Αφής, παιδιά περνάνε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων μας, γιατί πλέον τα μουσεία της χώρας έχουν αρχίσει και δουλεύουν σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία. Έρχονται σαν φοιτητές μετά και είναι πια ολοκληρωμένοι. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουν δακτορικά τα οποία να έχουν σχέση με την αναπηρία και με τα άτομα με αναπηρίες. Σταμάτησε πλέον αυτό η δύναμη της ψυχής, τα μάτια της ψυχής και όλες αυτές οι εκφράσεις των δημοσιογράφων που για μας όλους που είμαστε στο χώρο δεν ήταν σωστές και έχουμε πολεμήσει, έχουμε αγωνιστεί για να τα βγάλουμε από όλα αυτά, γιατί είναι μια δύναμη η οποία προέρχεται από την ανάγκη. Όταν βρίσκεσαι στην ανάγκη, εάν έχεις το κατάλληλο περιβάλλον, μπορείς να αναπτύξεις αυτή τη δύναμη και να μπορέσεις να την προχωρήσεις. Ο χώρος των τυφλών είναι πολύπλοκος, γιατί δεν είναι όλοι οι τυφλοί εκγενετής τυφλοί. Οι τυφλοί άνθρωποι είτε γεννιούνται τυφλοί, είτε τυφλώνονται κατά την πορεία της ζωής τους, είτε από σύνδρομα, είτε από διάφορες άλλες ασθένειες. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και πάρα πολλές τυφλώνονται νέοι άνθρωποι, δυστυχώς από αυτοκινητιστικά. Εκεί φαίνεται η πολύ μεγάλη δύναμη που λέμε και ποια είναι αυτή και πώς την αντλούν όταν τους δώσεις τη δυνατότητα. Διότι φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 25 χρονών, έχουμε ένα παράδειγμα μιας αεροσυνοδού, μία κούκλα, ένα πλάσμα μαγικό που σε μία νύχτα μέσα, την άλλη μέρα δεν μπορούσε με τίποτα να μπορέσει ούτε να δει, πέρασε πολύ δύσκολα και έφτασε στο σημείο να μπορέσει μέσω της κεραμικής, μέσω της τέχνης λοιπόν, να μπορέσει να αποδεχτεί σιγά σιγά το πρόβλημά της, να αρχίσει την αφή της να τη δουλεύει, γιατί αν κλείσετε τα μάτια σας και πιάσετε πράγματα δεν θα ανακαλύψετε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε μάθει να τη χρησιμοποιούμε αυτή την αφή και ουσιαστικά σε εμάς δεν τη χρειαζόμαστε. Το μάτι είναι πολύ γρήγορο. Δεν πιάνει λεπτομέρειες. Εγώ που ήμουνα περίπου 10 χρόνια στο Μουσείο Αφής και έκανα τις ξεναγήσεις, φανταστείτε ότι αγάλματα που τα έβλεπα 10 χρόνια, όταν έκλεινα τα μάτια μου ανακάλυπτα πάντα κάτι καινούριο. Γιατί η αφή αρχίζει και πιάνει λεπτομέρειες, πας σιγά σιγά. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας τυφλός στο Μουσείο Αφής το συγκεκριμένο που έχει τη δυνατότητα, εσείς και εγώ το βλέπουμε μέσα σε το πολύ μία ώρα, ένας τυφλός θέλει πάνω από 4 ώρες. Και αυτό εκεί πρέπει να τα ανακαλύψει. Και να τα ανακαλύψει πραγματικά με την αφή του, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν η δύναμη του ανθρώπου είναι απεριόριστη όταν πάμε σε ένα άλλο τομέα που είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο, να πάνε στα πανεπιστήμια, βλέπουν τη ζωή τελείως διαφορετικά και μπαίνουν σε έναν άλλο χώρο. Επαγγέλματα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα για τους ανθρώπους αυτούς. Ξέρετε επαγγέλματα που κάνουν οι τυφλοί άνθρωποι. Ζωγραφική. Με τίποτα. Είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν, δεν έχουν καμία αίσθηση των χρωμάτων. Μπορεί να τους ταυτίζουμε κατά τη διάρκεια της παιδείας
ότι το γαλάζιο είναι του ουρανού και το μπλε, αλλά εάν τους ρωτήσετε, δεν θα μπορέσουν να αναπαραγάγουν αυτό που λέγεται χρώμα. Τα χρώματα λοιπόν δεν τα βλέπουν. Άρα η ζωγραφική είναι αδύνατο. Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλλιτεχνική φλέβα μέσα τους πάνε στη γλυπτική, πάνε στην κεραμική. Υπάρχει ένας φανταστικός γλύπτης, ο Ρουκουτάκης ο Πέτρος, ο οποίος σπούδαζε σχολή καλών τεχνών στην Ιταλία, είχε ζάχαρο, τυφλώθηκε και γύρισε στη γλυπτική. Και αν δείτε σχέδια του, πίνακες ζωγραφικής του, που έκανε πριν τυφλωθεί και τα έργα του της γλυπτικής τώρα, έχουν μία φοβερή συνοχή αναμεταξύ τους. Άρα λοιπόν πάμε εκεί. Άλλα επαγγέλματα, φαντάζεστε κανένα σας έχετε, ξέρετε τι δουλειές κάνει ένας τυφλός. Και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα τελευταία αυτό. Αυτό είναι καταπληκτική, είναι πάρα πολύ καλή στους υπολογιστές. Οι υπολογιστές δώσανε πλέον αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, τα μάτια τους. Οι υπολογιστές, ό,τι γράφουμε εμείς στο πληκτρολόγιο να παράγεται σε φωνή, οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο και παντού πρέπει να μπορεί να το ακούσει ο τυφλός. Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι είμαστε εμπόδιο για τους υπόλοιπους. Διότι υπάρχει νόμος, υπάρχει διρεκτίβα της κοινότητας που λέει όλες οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι προσβάσιμες για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Δυστυχώς όμως δεν το κάνουν και είναι πολύ απλό. Διότι απλώς δεν πρέπει να έχουν εικόνες. Πρέπει να έχουν τα κείμενα σαν Word για να μπορεί να γίνει η αναπαραγωγή αυτή σε ήχο και να μπορούν να το πάρουν. Χρησιμοποιούν τέλεια το διαδίκτυο. Τα iPhone τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και βέβαια το κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς, για το θέμα της παιδείας τους. Φανταστείτε ότι παλιότερα στα σχολεία υπήρχαν τα ειδικά σχολεία και υπήρχαν και τα κανονικά σχολεία, εντός εισαγωγικών κανονικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Αλλά στα σχολεία που πήγαιναν παιδιά, οι γονείς δεν θέλανε να έχουν παιδιά τυφλά όπου να έχουν τη γραφομηχανή, την Braille. Δεν ξέρω αν την έχετε δει ποτέ σας, είναι μια γραφομηχανή που έχει 6 πλήκτρα. Που όταν τα χτυπάς, ο θόρυβος που κάνει είναι πάρα πολύ ενοχλητικός. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από 15 χρόνια έπρεπε αυτό το παιδί να είναι στην τάξη μέσα και να χτυπάει τη γραφομηχανή του και να γράφει έκθεση. Πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ τώρα με ένα λάπτοπ κάθεται στο θρανείο του, ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πληκτρολογεί και πλέον δίνει το στικάκι του στον δάσκαλο και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Έτσι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ. Επαγγέλματα όμως άλλα πέραν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μουσική. Μουσική πάρα πολύ καλή και ιδιαίτερα τώρα με την, και μέσω υπολογιστών επίσης έχουμε καταπληκτικούς ηχολήπτες, πολύ καλά παιδιά. Οι ηχολήπτες πρέπει να έχουν λίγη μερική όραση. Αλλά ολικά τυφλή, μουσική πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν επίσης πάρα πολύ ψάλτες, βυζαντινή μουσική. Επίσης, ένα επάγγελμα το οποίο υπάρχουν πολλοί και μάλιστα τολμήσαν και στην ελεύθερη αγορά, ήταν δικηγόροι. Υπάρχουν δικηγόροι, έχουμε καταπληκτικούς δικηγόρους. Έχουμε 2 με 3 δικηγόρους που έχουν δικά τους γραφεία. Έχουμε 9 παιδιά που τελειώνουν την άσκηση του επαγγέλματος και είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά έχει αποκατάσταση επαγγελματική. Γιατί το να κάνεις ένα επάγγελμα πρέπει να βρεις και να δουλέψεις μετά. Παιδαγωγή. Στα παιδαγωγικά, φιλοσοφική, παιδαγωγικά, όμως δυστυχώς δεν έχουν την απορρόφηση γιατί το κράτος δεν δίνει τις θέσεις. Οπότε εκεί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που να μπορούν να σπουδάσουν. Δεν μπορούν όλοι να πάνε στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρεθεί και μία λύση για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ναι μεν θέλανε να δουλέψουν, διότι η άλλη δουλειά που ήταν χρόνια ήταν τηλεφωνητές. Αλλά όπως ξέρετε όλοι σας, όπου και να πάρετε τηλέφωνο τώρα πια, δεν υπάρχουν τηλεφωνητές, υπάρχουν τα αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα που σας λένε πατήστε το κουμπί τάδε, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο, πάνε οι θέσεις αυτές. Φύγανε λοιπόν. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει σχολείο, δεν έχουν τη δυνατότητα, υπάρχει ένας οργανισμός που είναι στην Καλλιθέα, που είναι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, ο οποίος έχει κάνει εργαστήρια. Εργαστήρια. Όχι.
Ο οίκος τυφλών είναι το ο παλιός οίκος τυφλών στη Θησαίος, που είναι το τωρινό κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών. Και δίπλα το κτίριο, γιατί δεν είναι συντηρημένο, γιατί φαίνεται. Το κτίριο το παλιό με τους σεισμούς υπέστη πάρα πολύ μεγάλες ζημιές και δεν μπορεί να αποκατασταθεί, θέλει πάρα πολλά εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια το κράτος δεν τα δίνει. Δεν έχει λοιπόν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να το ανακαινήσει και δίπλα ακριβώς είναι το καινούριο κτίριο αυτό το, το γάμα που κάνει, που εκεί γίνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο, που είναι το έργο όχι μόνο το σχολείο που είναι για τα τυφλά παιδιά, αλλά είναι το σχολείο για τα τυφλά πολυανάπηρα παιδιά και τα τυφλά κοφά παιδιά. Είναι δηλαδή τρεις οι κατηγορίες που είναι στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών. Και πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, διότι δεν υπάρχει και πουθενά άλλο να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν, το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτά τα παιδιά όταν τελειώσουν το δημοτικό δεν μπορούν να πάνε στα κανονικά σχολεία. Πρέπει να πάνε σε ειδικά σχολεία. Εκεί λοιπόν έρχεται και η πολιτεία είναι άφαντη. Γι' αυτό και οι οργανισμοί έχουν φροντίσει να κρατάνε αυτά τα παιδιά, κυρίως το κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, να προχωράνε να πηγαίνουν στα κανονικά σχολεία, αλλά να τους κάνει υποστηρικτικά μαθήματα. Έτσι ώστε να μπορέσουν όσα έχουν την νοητική κατάσταση να φτάσουν σε ένα σημείο και να τελειώσουν και να μπορέσουν να βρούνε μια δουλειά. Εκεί έρχεται το Φάρος Τυφλών της Ελλάδος και συμπληρώνει αυτό το κύκλο με τα εργαστήρια που έχει βούρτσα, σκούπα, σφουγγαρίστρα, πλαστική σκούπα και έχει και ένα εργαστήριο για λευκά είδη που γεμίζουν μαξιλάρια. Τα μαξιλαράκια που γράφουν οι σκύλοι οδηγοί Ελλάδος έχουν γεμιστεί στο Φάρο Τυφλών. Δουλέψανε 4 τυφλά παιδιά για να τα κάνουν. Αυτά που έχω εδώ στο τραπέζι, ναι. Ναι, αυτά τα έχουν φτιάξει. Τα δώσαμε έξω, μας κάνανε τη στάμπα. Τα δώσαμε μία μερικώς βλέπουσα κοπέλα και μία κοφή κοπέλα που δουλεύει στα εργαστήρια. Τα γαζώσανε και το γέμισμα και το τίναγμα και το γύρισμα έγινε από τυφλούς ανθρώπους. Οπότε νιώθουν και αυτοί ότι πραγματικά είναι εκεί. Είναι τα εργαστήρια σκουπών βουρτσών, δουλεύουν τις μηχανές, δουλεύουν τη χειροποίητη σκούπα, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου στους Δήμους, ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμος του Πειραιά, οι περισσότεροι Δήμοι της Αττικής παίρνουν αυτές τις σκούπες οι οδοκαθαριστές τους. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει δουλειά να μπορούν να παίρνουν ένα κανονικό μισθό, παίρνουν σύνταξη στα 15 χρόνια όλοι οι τυφλοί της χώρας μας. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο οι δουλειές αδειάζουν, υπάρχει μία ροή και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να πλέον επαγγελματικά να αποκατασταθούν κι άλλοι. Παράλληλα υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό επίσης εργαστήριο που είναι το μηχανουργείο μας. Με άδεια, κανονικά, το οποίο δουλεύουμε με εταιρείες όπως είναι η Siemens, όπως ήταν η Pizzos, όπως είναι η Frigoglass, θυγατρική της Coca-Cola κτλ. Που με πρέσες και με καλούπια γίνεται η δουλειά, ο τυφλός είναι μπροστά στην πρέσα, ελέγχει την πρέσα, κάνει συσκευασία και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν δουλειές και μπορούν και έχουν αυτή την επαγγελματική αποκατάσταση. Άλλη μια δουλειά, γι' αυτό σας λέω ότι εμείς οι βλέποντες είμαστε εκείνοι οι οποίοι είμαστε εμπόδιο στα περισσότερα πράγματα, είναι φυσικοθεραπευτές. Εσείς όλοι γνωρίζετε τη δύναμη της αφής. Η δύναμη της αφής, ειδικά στο χώρο αυτόν που είμαστε σήμερα και που θα είμαστε και αύριο, ξέρουμε όλοι μας τι σημαίνει το μασάζ, τι ευεργητικά αποτελέσματα έχει και τι σημαίνουν τα χέρια, πώς δουλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν σπουδάσει 2-3 φυσικοθεραπευτές, έχουν τελειώσει τα ΤΕΗ με μερική όραση και δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν δουλειές. Γιατί εμείς οι άνθρωποι που βλέπουμε και ηγούμεθα κάποιων καταστάσεων, δεν θέλουμε λόγω ρατσιστικής αντιμετώπισης να τους προσλαμβάνουμε, να τους πάρουμε στη δική μας δουλειά. Έχει ο ένας δουλεύει τώρα σε ένα ειδικό σχολείο, στο Εγάλιο, και η άλλη κοπελιά τώρα βρήκε μία δουλειά και αυτή πιστεύουμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ένα αστέρι στη φυσικοθεραπεία. Άλλες δουλειές δεν υπάρχουν και αυτό είναι το πρόβλημα.
Εκεί λοιπόν, στα εργαστήρια ιδιαίτερα, διότι όταν έχεις 100% την πνευματική σου κατάσταση, όταν έχεις σπουδάσει, όταν θέλεις, κάνεις, προχωράς. Όταν όμως έχεις και άλλα προβλήματα, πρέπει να έχεις δύναμη για να μπορέσεις να αντέξεις ένα εργαστήριο και να δουλεύεις 7 και 8 ώρες και να κάνεις παραγωγή. Εκεί βλέπει κανείς τη δύναμη του ανθρώπου. Βέβαια χρειάζεται μια υποστήριξη, έτσι, και χρειάζεται να είναι μέσα σε ένα περιβάλλον που πραγματικά να τους τονώνεις και να τους δίνεις τη δυνατότητα ότι πραγματικά η δουλειά που βγάζουν είναι πολύ σημαντική και δεν είναι τυχαίο, διότι πουλάνε. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ δυνατό. Έτσι λοιπόν, εκεί βλέπει κανείς ότι είναι απεριόριστη η δύναμη του ανθρώπου. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν έχουν μόνο μία αναπηρία, αλλά έχουν και άλλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα φεύγουμε και πάμε λιγάκι και βλέπουμε τη δύναμη του ανθρώπου στο πώς κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα μέσα. Και ας πάρουμε την πόλη μας και ιδιαίτερα την Καλλιθέα, που είναι όλα αυτά τα ιδρύματα, γιατί και ο φάρος τυφλών της Ελλάδος είναι στην Αθηνάς και Δοϊράνης. Εκεί που είναι και το Μουσείο Αφής, γιατί το Μουσείο Αφής ανήκει στο φάρο τυφλών της Ελλάδος. Πώς κυκλοφορούν? Εκεί έχετε το Κέντρο Σκυλιοδηγία Ελλάδος να βοηθήσει τώρα πια. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το κέντρο είμαστε εμπλεκόμενοι όλοι οι φορείς τυφλών. Γιατί πήραμε μια μεγάλη απόφαση, το παλέψαμε πολύ, δεν ήταν εύκολο. Μας πέτυχε όμως δυστυχώς η κρίση. Αλλά εμείς είπαμε όχι, θα προχωρήσουμε, θα το στήσουμε, θα έρθει και αυτή η υπηρεσία οπωσδήποτε στην Ελλάδα. Η υπηρεσία της κινητικότητας και του προσανατολισμού ήρθε το 1992 στην Ελλάδα. Έτσι ώστε να μπορεί ο τυφλός να είναι ανεξάρτητος, να έχει το μπαστούνι του, να μπορεί με το μπαστούνι του να πάει πάντου και να μην έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και να μην ελέγχεται από κανέναν και να είναι ανεξάρτητος. Η ανεξαρτησία είναι μεγάλη υπόθεση. Όμως το μπαστούνι αυτό, όταν ο τυφλός είναι στο δρόμο, έχει μία ακτίνα και βλέπει τα εμπόδια αυτά. Δεν έχει τη δυνατότητα να δει εμπόδια τα οποία είναι εδώ ή εδώ ή στα 2 μέτρα. Και όταν λέω εμπόδια, εννοώ σοβαρά εμπόδια, δηλαδή η Καλλιθέα είναι γεμάτη με ημιορόφους, όπου τα μπαλκόνια βγαίνουν έξω. Άρα περπατάει στον δρόμο, το ελέγχει, αλλά δεν ελέγχει το μπαλκόνι του έρχεται εδώ. Άπειρα παιδιά που έρχονται στα εργαστήρια είναι χτυπημένα το πρωί εδώ, διότι δεν βλέπουν το εμπόδιο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τους φορείς μας ενοχλούσε όλους. Ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τη δύναμη, ναι θέλουν, ναι μπορούν, αλλά κάποιος άλλος πρέπει να τους δώσει τις δυνατότητες. Έτσι οργανωθήκαμε και γίναμε ένα κέντρο, το Κέντρο Σκυλιοδηγία Ελλάδος, μαζί με ένα φιλοζωικό σωματείο και με μία σχολή σκύλων, απλών σκύλων κατοικιδίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Τα πλακάκια κάτω δεν βοηθάνε σχόλια. Κοιτάξτε, τα πλακάκια βοηθά, εννοείται τις οδεύσεις τυφλών αυτά που έχουν διαφορετικό. Πρώτον είναι η καλύτερη όδευση τυφλών είναι στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει γιατί είναι η σωστή. Είναι ακριβώς έτσι και κάνει αυτό, φανταστείτε, ένα μικρό πάτημα προς τα πάνω. Αυτή είναι ό,τι καλύτερη όδευση τυφλών. Αυτές που είναι με τα στρογγυλά είναι πολύ επικίνδυνες και για τα δικά σας τα τακούνια και για αυτούς τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα ότι οι περισσότεροι τις αποφεύγουν. Το χειρότερο από όλα είναι, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο που λέγαμε, είναι ότι εμείς οι βλέποντες αδιαφορούμε γι' αυτό. Ο περιπτεράς βάζει τα πράγματά του. Τα τραπεζοκαθίσματα είναι οι καφετέριες. Ο άλλος έχει την πραμάτια του, ο άλλος με τη μηχανή του, γιατί έτσι του αρέσει, παρκάρει εκεί. Βλέποντας το βίντεο, γιατί το κέντρο τώρα αυτές τις μέρες 10 με 20 Δεκέμβρη κάνουμε όλη την προετοιμασία και το πάντρεμα που λέμε εντός εισαγωγικών του τυφλού με έναν σκυλοδηγό, έχουν αντιμετωπίσει αμέτρητα προβλήματα στην Καλλιθέα. Θέλει να κατέβει το δρόμο και δεν υπάρχει πουθενά να κατέβει γιατί είναι τριπλοπαρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
Άλλος Δήμος που έχει μεγάλα προβλήματα είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Δήμος Ηρακλείου, Νέο Ηρακλείου, έχει τόσα προβλήματα τα πεζοδρόμια του, οι δρόμοι του, όλα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας τυφλός, ακόμα και με το σκύλο οδηγό του, να μπορέσει να περπατήσει. Βέβαια το σκυλί έχει τη δυνατότητα να σε πάει με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και να αποφύγεις τα πάντα. Και ακόμα τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑ που έχει τις τρύπες και έχει γύρω γύρω αυτή την κόκκινη κορδέλα και που ο τυφλός μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά μπορεί και να μην τη νιώσει και με το να περπατήσει να βρεθεί μέσα. Ο σκύλος όμως θα περάσει και όταν θα έρθει εδώ θα του κάνει αυτή την κίνηση και θα φύγει. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο σκυλί που δώσαμε, που είναι η Μελίτα, είναι έξω, θα τη δείτε στο πάνελ. Ο χρήστης της είναι ένας μαραθωνοδρόμος, ένας αθλητής. Λοιπόν, πήγαινε με τον μπαστούνι του στα γυμναστήριά του, στο στάδιο κτλ. Και είπε ότι από την ημέρα που έχει αποκτήσει το σκυλί του, η ζωή του έχει γίνει πολύ πιο ήρεμη. Διότι δεν έχει το άγχος. Διότι στην Αθήνα όταν περπατάς, το άγχος σου είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν, και να θες να πας στο πανεπιστήμιο, και να θες να πας κάπου, και να θες να πας ένα σινεμά, και να θες να πας ένα θέατρο, μέχρι να φτάσεις είναι το πρόβλημα. Διότι πραγματικά οι άνθρωποι, οι Έλληνες, είμαστε πάρα πολύ και φιλόξενοι και συμπαθούμε τους ανθρώπους, πλειοψηφία πάντα, έτσι. Πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι ανόητοι και πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Προχθές είμαστε με το σκύλο οδηγό και τον χρήστη του στον Άγιο Κωνσταντίνο και τον Ιερό Ναό της Γλυφάδας και ενώ όλο το εκκλησίασμα δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα ότι ο σκύλος ήταν μέσα, γιατί αντιλήφθηκε ότι ήταν ένα σκύλος οδηγός, μία κυρία ήταν έξαλλη. Πώς τα σκυλιά μπορούν και είναι και τι πράγματα είναι αυτά. Και ντροπή, εμείς δεν μιλήσαμε, κανείς δεν μίλησε από εμάς. Πήρε την απάντησή της από μία άλλη κυρία και σταμάτησε και τελείωσε. Πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι η πλειοψηφία τι κάνει. Η πλειοψηφία βοηθάει. Ναι, η πλειοψηφία βοηθάει. Και πολλές φορές ίσως και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή θεωρεί ότι πρέπει να βοηθήσει, ενώ ουσιαστικά πρέπει να ρωτάει για να βοηθήσει. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα με τους σκύλους οδηγούς είναι ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, τα σχολεία είναι ευαισθητοποιημένα, πάρα πολύ, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αρχίσει και εμείς και γινόμαστε πιο ανοιχτοί στην κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει εμείς να βγούμε προς την κοινωνία, να ενημερώσουμε, να μας γνωρίσουν. Και όταν λέω εμείς, εννοώ και οι 10 φορείς, οι οποίοι είναι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια. Ο χρήστης έχει πολλά προβλήματα και εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι. Έχει βέβαια τη δύναμη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να του δώσεις τη δυνατότητα να το καταλάβει. Όταν κλείσει κανείς τα μάτια του, και εδώ σας έχω φέρει όποιος θέλει να δοκιμάσει, είναι μάσκες, αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο αν τα βάλετε στα μάτια σας, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εσείς τους θεωρείτε και εγώ ότι βλέπουν κανονικά, όμως δεν βλέπουν κανονικά. Δείτε, αν βάλετε αυτά τα δύο, θα δείτε με τι και αρχίστε και κάνετε και τα γυρίσετε στα μάτια σας, θα δείτε πόσες διαφορετικές δυνατότητες έχει ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης να δει. Αυτό λοιπόν του δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αν δεν κλείσεις τα μάτια σου τελείως και που σε αυτό το χώρο που είναι άδειο, θα δείτε πως δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρει με το μπαστούνι. Είναι δύσκολο. Σε αυτά τα άτομα περιλαμβάνονται και τα άτομα με την οχρά κοιλίδα. Τα άτομα με την οχρά κοιλίδα είναι συνήθως άτομα ηλικιωμένα, μιας κάποιας ηλικίας που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν έρχονται να ζητήσουν υπηρεσίες. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως κλείνονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον, δημιουργούν ψυχολογικά εντός εισαγωγικών προβλήματα, γιατί δεν ξέρουν και διότι από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζει η ζωή τους. Ενώ θα μπορούσαν είτε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά τους να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με
τους φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν υπηρεσίες που να τους, πραγματικά να τους δώσουν μια δημιουργική απασχόληση. Δηλαδή τι, ένας άνθρωπος που διάβαζε πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, και έχει πρόβλημα ο χράς κοιλίδας, δεν μπορεί να δει και να διαβάσει, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αν όμως πάρει τα βιβλία, τα οποία είναι τα ακουστικά βιβλία των φορέων του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και του Φάρου Φρόν της Ελλάδος, αρχίζει και περνάει πιο καλά τις ώρες του, που ενώ καθήμενος στο σπίτι του δεν, εκεί μπορεί να κάθεται και να περνάει καλά με τα βιβλία της αρεσκίας του. Όχι ότι θέλει ο άλλος να τα δώσει, έτσι. Υπάρχει μια άρνηση της πραγματικότητας. Κοιτάξτε, αυτή η άρνηση είναι αυτό που λέμε, ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστη δύναμη, ναι, okay, την έχει. Αλλά όταν, παραδείγματος χάρη, του έρθει το πρόβλημα, εκεί, πιστέψτε με ειλικρινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχθεί, όσο και δύναμη και αν έχει. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ στην Ελλάδα. Σε απίθανο βαθμό. Δηλαδή, τι, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και δυστυχώς αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σαν φορείς, και μιλάω για όλους τους φορείς, προσπαθούμε να ενημερώσουμε. Όμως, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν ενημερώνουν σωστά οι οφθαλμίατροι. Οι οφθαλμίατροι στέκονται στο πρόβλημα οχρά κοιλίδα ή οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι μόνο για την οχρά κοιλίδα, και δεν στέλνουν την πληροφόρηση ότι υπάρχουν φορείς που μπορούν να σας στηρίξουν. Γιατί ένας άνθρωπος με οχρά κοιλίδα που έχει το πρόβλημά του, που είναι πολύ δύσκολο, πολύ σωστά το είπατε, να αντιμετωπίσει την καινούργια του πραγματικότητα. Όταν όμως βρεθεί κάποιος συγγενής του, κάποιος φίλος του, μέσα σε ένα τέτοιο φορέα, αρχίσει να διαβάζει, αρχίσει να έρχεται να βλέπει θέατρο, μπορεί να πάει μία εκδρομή, να πάει μία εκδρομή και να επισκεφθεί και έναν ωραίο χώρο και να μπορέσει να ακούσει μία ωραία ξενάγηση. Η ζωή του αρχίζει και σιγά σιγά αποδέχεται. Δεν είναι εύκολο βέβαια να σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος με οχρά κοιλίδα μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μάθει τη γραφή Μπράιλ. Η γραφή Μπράιλ είναι δύσκολη, διότι δεν έχει αφή και δεν είναι εύκολο σε μία ηλικία μεγάλη να ξεκινήσει και να τη μάθει. Κάποιοι τη μαθαίνουν, πεισμόν, είναι αυτό που λέγαμε, η δύναμη που υπάρχει. Κάποιοι άλλοι όμως όχι, δεν είναι απαραίτητο όμως αυτό, γιατί πλέον έχουμε και άλλες δυνατότητες. Και αυτό είναι το πολύ δυνατό. Άρα λοιπόν είναι όλα θέματα που πώς σε πλησιάζει καταρχήν ο οφθαλμίατρος. Αν ο οφθαλμίατρος σταματήσει αποκλειστικά και μόνο στο πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα οχρά κοιλίδα, πιστέψτε με ειλικρινά, είναι πολύ λογικό ο άνθρωπος που το έχει να κλειστεί και να αρχίσει σιγά σιγά να μαζεύεται στον εαυτό του. Και αυτό είναι λάθος, είναι κακό. Εγώ είχα ένα συγγενή, έναν άνθρωπο ο οποίος διάβαζε υπερβολικά πολύ και παρόλο που με ξέρει τόσα χρόνια, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι έχοντας το πρόβλημα της οχράς κοιλίδος μπορεί να εξυπηρετηθεί από εμάς και να πάρει τα βιβλία, τα ομιλούντα, είτε του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, είτε του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος. Ξέρετε, πολλοί ακούνε κιόλας Φάρος Τυφλών, δεν μας αρέσει η λέξη τυφλός. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι... Ξεκινήσουμε το κακό. Ναι, ναι. Είναι γεγονός αυτό. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς που είμαστε οι εθελοντές, γιατί οι εθελοντές αυτό που κάνουμε, το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Δεν μας υποχρεώνει κανείς. Εμένα δεν με υποχρεώνει κανείς να είναι σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Θέλω και το κάνω. Οι εθελοντές πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να ενημερώνουμε για να μπορεί σιγά σιγά ο κόσμος που έχει την ανάγκη μας, των φορέων μας, πραγματικά να μπορούν να έρθουν κοντά στους φορείς μας. Για να μπορούν, διότι όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα και δεν θέλουν για το στίγμα να μην τους πει κάποιος ότι α, δεν βλέπεις, έχεις μερική όραση, α, και δεν έρχονται καν στους οργανισμούς και δεν πάνε καν να πάρουν αυτά τα οποία δικαιούνται από το κράτος. Τα λίγα, δεν έχει σημασία, αλλά αυτά που ίσως μπορούν να τους διευκολύνουν κάπως τη ζωή τους. Εκεί λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια και όλα αυτά τα χρόνια μας έκαναν να πιστεύουμε ότι το κομμάτι και η υπηρεσία που είναι ο σκύλος οδηγός
πρέπει να μπει στη ζωή των τυφλών. Βέβαια μας πρόλαβε η κρίση, αλλά εμείς πεισμώσαμε και εκεί είναι μεγάλη η δύναμη, όταν πεισμώνεις και θες να κάνεις κάτι και να πετύχεις το όραμα, να πετύχεις το στόχο, παλεύεις με όλες σου τις δυνάμεις. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα γίνουν οι σκύλοι οδηγοί, μπήκανε στη διαδικασία, οι πρώτοι σκύλοι οδηγοί ήδη δοθήκανε και αυτό το οποίο προσπαθούμε τώρα είναι να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να γίνουν ανάδοχοι εθελοντές κάποιοι άνθρωποι για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορείς να έχεις άπειρους ανθρώπους τους οποίους να πληρώνεις για να μπορείς να κάνεις αυτό. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι 35% από αυτά τα σκυλιά δεν βγαίνουν στην αγορά. Είτε παθαίνουν κάποιο πρόβλημα υγείας πριν δοθούν στους χρήστες τους, είτε δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, οπότε δεν διακινδυνεύεις να δώσεις ένα σκυλοδηγό ο οποίος δεν είναι τέλειος, πρέπει να είναι τέλειος, οπότε τον αποσύρεις, τον κάνεις ένα σκύλο βοηθείας, του δίνεις άλλη οντότητα, άλλες δυνατότητες και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθείς πραγματικά να δώσεις ένα εργαλείο, έναν σωστό σκύλο οδηγό σε έναν άνθρωπο, ο οποίος να μπορέσει η καθημερινότητά του να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί ένας αθλητής που θέλει κάθε πρωί να φύγει, να πάει με το τρένο, να ανέβει πάνω στο ΆΚΑ, να πάει να γυρίσει, να κάνει προπονησή του, να γυρίσει, να φύγει, να πάει στο γυμναστήριο, για να μπορεί να έχει τους χρόνους για την Παραολυμπιάδα, δεν είναι απλό. Εκεί είναι που θυμώνουμε κάποιοι άνθρωποι, εμείς εθελοντές κυρίως, όταν βλέπουμε ότι δίδονται άπειρα εκατομμύρια ευρώ σε οργανισμούς οι οποίοι κάνουν απλώς δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα. Και για να μην κρύβομαι, τα Special Olympics. Τα Special Olympics είναι μια εκπληκτική δουλειά, εκπληκτική δραστηριότητα για τα άτομα με νοητική υστέρηση, αλλά δεν είναι αθλητισμός. Δεν είναι πρωταγωνισμό, δεν γίνονται πρωταθλητές. Τους ανθρώπους που έχουμε λοιπόν από πάρα πολλές αναπηρίες που είναι παραολυμπιονίκες, δεν μπορούμε να μην τους χρηματοδοτούμε. Διότι είναι κόστη. Πρέπει να πάνε στους αγώνες τους, πρέπει να πάνε στις προπονήσεις τους. Δεν είναι εύκολο να πάει ο άλλος στο καροτσάκι του και να πάει στο ΆΚΑ. Το φαντάζεστε σαν εικόνα στην Κηφισία στο καροτσάκι να πάει στο ΆΚΑ. Με τίποτα. Και έχουν κάνει πάρα πολλά σανσέρ στα μετρό και αυτά. Όταν όμως είναι όλα κλεισμένα και δεν υπάρχει έλεγχος, πώς θα μπορέσει να φύγει ένας ανάπηρος άνθρωπος να πάει στη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον, ο χώρος των αναπήρων δεν έχει τίποτα εναντίον των Special Olympics. Απλώς δεν μπορεί ένα Υπουργείο να χρηματοδοτεί με τόσα λεφτά τα Special Olympics και να μην χρηματοδοτεί τους παραολυμπιονίκες. Αλλά θα σας πω ένα περιστατικό που μας έκανε εντύπωση, δεν θα πω όνομα. Προεκλογικά είμαστε πριν από το 2004-2003. Γινόντουσαν διάφορες πολιτικές συγκεντρώσεις. Όλοι οι άνθρωποι, οι υποτίθεται που ήταν ηγέτες, μιλούσαν για τους παραολυμπιονίκες και εννοούσαν τα Special Olympics. Εκεί τρελαίνασαν. Εκεί σηκώνει στα χέρια ψηλή πλέον, okay. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στα σπίτια των τυφλών ανθρώπων θα δείτε ότι πραγματικά είναι τα πάντα σε απόλυτη τάξη. Ξέρουν βεβαίως οι νοικοκυρές και μαγειρεύουν τέλεια. Γνωρίζουν, συνήθως έχουν μία μικρή σαν αυτοκόλλητη ετικετούλα που γράφουν με μπράγια πάνω ότι είναι αλάτι, πιπέρι, εκείνο, τ' άλλο, οπότε μπορούν και θαυμάσια έχουν τον πλήρη έλεγχο του τι κάνουν και έχουν μία απόλυτα φυσιολογική ζωή. Δύσκολα. Πώς νιώσατε? Δύσκολα. Ναι. Δυσκολεύτηκα. Δηλαδή, εντάξει, πήγαμε μία φορά, μετά που ήμουν μόνος μου είχα αρχίσει να χάνω τον προσανατολισμό μου. Εντάξει, αν ήμουν σπίτι μου, αλλιώς. Είναι αλλιώς, δηλαδή ξέρω τους χώρους μου. Όχι, δοκιμάστε. Κάντε μου το χαρτίρι, ναι. Κλείστε τα, μην κλείστε έτσι τα μάτια σας. Ναι. Κλείστε τα μάτια σας με ένα μαντίλ. Όχι, και θα δείτε πώς είναι. Είναι, αλλά απλώς είναι πιο καλά, πιο ναι, γιατί χώρος, ξέρεις το χώρο σου. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη πάρα πολλές φορές, το βράδυ, ας πούμε, αν δεν έχει καθόλου φως, αν κλείσετε τα μάτια σας, θα δείτε πραγματικά πώς χάνεστε. Πολύ δύσκολο. Ναι.
Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι παραδείγματος χάρη τώρα με τους σκύλους οδηγούς, είναι πολύ σημαντικό το πώς ο σκύλος φεύγει και πάει με πάρα πολύ άνεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και αυτή είναι η προσπάθεια όλη, έτσι. Βέβαια έχει δύναμη και αυτό αποδεικνύεται, διότι το να τολμήσει ένας τυφλός Έλληνας και να μπορέσει να πάει στην Ομόνοια, θέλει δύναμη. Αν δεν έχεις αυτή τη δύναμη, μην πας. Έρχεται ο Ολλανδός, ο εκπαιδευτής, ο κύριος Λάζαρος και λέει, μα στην Ολλανδία, του λέω, κύριε Λάζαρος, στην Ολλανδία, πρώτον, δεν έχετε αδέσποτα. Νούμερο ένα. Δεύτερον, δεν έχετε πολλούς φιλόζους που σπέρνουν παντού τα φαγητά και τα διάφορα για τις γατούλες τους. Και καλά κάνουν, αλλά ενοχλούν κάποιους άλλους συμπολίτες μας. Δεν υπάρχουν οι μηχανόβοι, οι οποίοι, επειδή βολεύεται το παπάκι του να το αφήσει εκεί, δεν τον ενδιαφέρει αν θα έρθει ο άλλος με τον μπαστούνι του ή αν θα έρθει. Ο κινητικά ανάπηρος είναι χαμένος, έτσι. Ο κινητικά ανάπηρος είναι ακόμα χειρότερα από τον τυφλό. Εκεί δεν υπάρχει έλεος. Όσοι δεν οδηγούν και όσοι δεν μπορούν να έχουν δικό τους μέσο μετακίνηση, πολλά κινητικά ανάπηρα άτομα, ξέρετε, μετατρέπονται τα αυτοκίνητά τους και έχουν τα πάντα, πεντάλ και τα λοιπά στα χέρια, άρα χρησιμοποιούν αυτοκίνητα. Όσοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια όμως, αποκλείονται στα σπίτια τους. Πάντως με τον καιρό, ίσως αντιλαμβάνεσαι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, εκπαιδεύεσαι. Εκπαιδεύεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκπαιδεύεσαι. Ας πούμε, είδα χθες το βράδυ ένα βίντεο, πολύ φρέσκο βίντεο, του ανθρώπου που εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή για να πάρει το δεύτερο σκύλο. Θα πάρει αυτόν ακριβώς εδώ, το τρίτο μας, την Τόνα. Έμαθε να μαζεύει τα κακά του σκύλου από κάτω με πλαστικό σακουλάκι. Αυτό σημαίνει τα πάντα μπορείς να τα κάνεις όταν έχεις το σωστό εκπαιδευτή δίπλα σου και εκπαιδεύεσαι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς που έχουν κατοικίδια και δεν ασχολούνται καθόλου. Και έρχεται ο τυφλός να μάθει ότι πρέπει την ανάγκη του σκύλου που την έχει κάνει για να μην ενοχλήσει τον συνάνθρωπό του να το μαζεύσει. Και το μαθαίνει. Και δεν είναι εύκολο όταν είσαι ολικά τυφλός ή δεν βλέπεις. Το πας εν συγκρίση με το σώμα του σκύλου σου και έχεις μάθει πώς το σκυλί σου είναι δίπλα σου και πρέπει να μάθεις ακριβώς, επειδή είμαστε και στο χώρο αυτό, πού είναι το σκυλί σου. Να νιώθεις ανά πάσα στιγμή την άβρα του σκυλιού κοντά σου. Πρέπει όλα αυτά μαθαίνεις. Πιο δύσκολη το να μην έχεις την όρασή σου από το να έχεις κινητικά προβλήματα, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα σας πω ότι ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στη δική του αναπηρία θεωρεί τη δική του αναπηρία πολύ πιο δύσκολη από την άλλη. Ναι, δηλαδή. Είναι γεγονός αυτό. Και αν το σκεφτείτε λιγάκι, κάπως έτσι βγαίνει. Ναι. Πάντως, χάνεις, άμα ξαφνικά λες την κατάσταση, ναι. Χάσει. Όπως παραδείγματος χάρη, μπορείτε να φανταστείτε ότι από το χώρο των αναπηριών ο κοφός είναι ο πιο. Θεωρεί ότι η δική του αναπηρία είναι χειρότερη από όλες. Γιατί φανταστείτε τους ότι βρισκόμαστε εδώ, ότι όλη αυτή η αίθουσα ήταν γεμάτη και ήταν δύο κοφοί άνθρωποι. Αν δεν υπήρχε ο διερμηνέας της νοηματικής, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν χαμένοι. Με όλη τη σημασία της λέξης χαμένοι. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι όχι μόνο χαμένοι, αλλά με το να μην γνωρίζουν τι ακριβώς λέγεται, είναι και καχύποπτοι. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο στη χώρα μας να κάνουμε αυτό που λέγεται νοηματική και νοηματική να είναι η νοηματική γλώσσα εννοώ, έτσι, να έχει μπει πλέον και στις τηλεοράσεις μας, να έχουν μπει υπότιτλοι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τελευταία που υπάρχουν στα σύριαλ τα ελληνικά υπότιτλοι ελληνικοί. Αυτοί οι υπότιτλοι ελληνικοί και μάλιστα πάνω δεξιά γράφει μουσική όταν έχει μουσική και δεν έχει υπότιτλους. Αυτό είναι όλο για τους κοφούς. Έχουν δοθεί πάρα πολλά λεφτά από την κοινότητα για να γίνει αυτή η προσαρμογή και, και της τηλεόρασης, ψηφιακή τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς οι Έλληνες είμαστε λίγο... δεν κάνουμε σωστά τα πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνουμε, γιατί θα είμαστε μια τέλεια χώρα εάν είχαμε χρησιμοποιήσει όλους αυτούς τους πόρους σωστά. Δεν τους έχουμε χρησιμοποιήσει όλους. Δεν απορροφούμε τα κονδύλια της κοινότητας σωστά για να έχουν το αποτέλεσμα και την ανταποδοτικότητα που θα έπρεπε να είχαν. Και μιλάω πάντα για να μην παρεξηγηθώ στον τομέα που ξέρω και
είμαι κοντά 32 χρόνια έτσι. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, κάτι μέσα σε αυτό το κλίμα των αναπηριών και των προβλημάτων και βέβαια και της δύναμης που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και όλοι όσοι είμαστε κοντά τους έχετε υπόψη σας, αντλούμε δύναμη από εκείνους. Προσωπικά τουλάχιστον έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές να παίρνω δύναμη από εκείνους για να μπορέσω να εκτελέσω έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν για εκείνους. Έχουν έναν μαγικό τρόπο να σε... να σου δίνουν αυτή τη δύναμη. Όσο και αν σας φαίνεται δύσκολο. Και αυτή είναι και η αισιοδοξία του πράγματος, έτσι. Γιατί μακάρι να μην γεννιόντουσαν ανάπηροι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν να γεννιόνται επίκτητα γεγονότα και διάφορα άλλε καταστάσεις οι οποίες έχουμε συνεχώς νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι στον χώρο της αναπηρίας. Δεν λέω ότι οι οργανισμοί είναι οι σούπερ τέλειοι, βοηθάνε όμως πάρα πολύ. Και τα τελευταία χρόνια πρέπει να είμαστε πολύ δίκαιοι. Από τη δεκαετία του 80 και μετά έχουν προσφέρει αρκετά, αλλά η πολιτεία δεν τους προσέχει. Η πολιτεία τους πιέζει προς τα κάτω και τους μειώνει συνεχώς τις χρηματοδοτήσεις. Ας πούμε ο Φάρος του Φλάνου της Ελλάδος έχει το νόμο του 54 που λέει άμεση ανάθεση στα εργαστήρια του Φάρου Τυφλών, ειδικά στα είδη καθαριότητας και χρειάζεται αγώνας για να πείσει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να το πάρει. Άρα είμαστε όλοι μαζί στο σύμπλεγμα αυτό της κοινωνίας που ένας με τον άλλον κατά κάποιο τρόπο δεν βοηθάμε όπως θα έπρεπε να βοηθήσουμε. Αλλά αυτή είναι η δύναμη του ανθρώπου, συνεχίζει. Και πορεύεται, βάζει καινούριους στόχους, καινούργια οράματα. Το όραμα των σκύλων οδηγών 25 χρόνια το είχαμε. Το καταφέραμε. Θα μου πείτε δουλεύει καλά. Προσπαθούμε. Χρήματα δεν έχουμε. Και αυτό γίνεται. Σιγά σιγά. Θέλει προσπάθεια. Πέσαμε μέσα στην κρίση. Πας χτυπάς πόρτες για χορηγίες και σου λέει μα τώρα. Τώρα πεθαίνει κόσμος στους δρόμους. Εγώ όμως αναρωτιέμαι όλα αυτά τα λεφτά που πάνε. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό. Νομίζω ότι αυτοί όσοι παρακολουθούμε από πολύ πολύ κοντά, αναρωτιόμαστε. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν άδεια σπίτια, υπάρχουν πράγματα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αθήνας με μείον βαθμός, στην οδό στα δύο, δεν θα έπρεπε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Εμείς οι άνθρωποι δεν τις δίνουμε. Εγώ αυτό πιστεύω, έτσι πορεύομαι στη ζωή μου τουλάχιστον, ότι ό,τι θέλεις το πετυχαίνεις. Έστω και αν πρέπει πραγματικά να το παλέψεις. Κάποια στιγμή όμως το πετυχαίνεις. Διότι αν λυγίσεις και πεις δεν πάει, δεν προχωράει, τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και γι' αυτό ενωθήκαμε σαν φορείς και θεωρώ ότι πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας ενωθήκανε 10 φορείς για έναν κοινό σκοπό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχουμε, τουλάχιστον μπορέσουμε να το παλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει η χώρα. Όσο βγαίνουν δε σκύλοι οδηγοί στον δρόμο, τόσο πιο μεγάλη είναι η δύναμη που αποκτάμε για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ελπίζω να το χαρήκατε. Πάρα πολύ.